Εδώ που συνεχίζεται η πίεση στα νοσοκομεία, Αλίνα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, και αυτό το οποίο προσπαθούν να αποφύγουν οι γιατροί είναι το να ανοίξει και τρίτη κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, το οποίο εφημερεύει σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα νούμερα των νοσηλευόμενων αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά πήραμε την νεότερη ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία, να δώσουμε ένα παράδειγμα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται στην μία κλινική 23 άτομα, στην δεύτερη κλινική COVID 17 άτομα και στη μονάδα εντατική θεραπείας άλλα 10 άτομα. Ωστόσο, οι γιατροί προσπαθούν να δώσουν από την πρώτη κλινική 10 εξιτήρια, έτσι ώστε ο αριθμός των νοσηλευόμενων να πέσει για να μπορέσουν να μπουν καινούργιοι άνθρωποι. Στο άλλο μεγάλο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, είναι 48 νοσηλευόμενοι στην κλινική και 5 άτομα στην μέσα από τα 6 κρεβάτια τα οποία διαθέτει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο.